ήθελα να ξεκινήσω ότι καταρχήν εγώ πάντα λειτουργούσα θεσμικά πρώτον και δεύτερον ότι η καριέρα μου είναι βασισμένη στην ιατρική. Δεν είμαι ούτε πολιτικός ούτε συνδικαλιστής. Όταν ασχολήθηκα με τα κοινά, όταν αποφάσισα να ασχοληθώ με τα κοινά είναι για να διορθώσω κάποια πράγματα. Όταν θες να διορθώσεις κάποια πράγματα, αυτά γίνονται μέσω του διαλόγου και μέσω των σοβαρών σκέψεων. Δεν γίνονται μέσω του εγώ αποφασίζω και εγώ θα πω τι θα γίνει. Πάνω σε αυτό το πλαίσιο και πάνω σε μία σειρά πρακτικών από την διοίκηση, οι οποίες με βρίσκανε αντίθετο και τις οποίες τις είχα πολλαπλώς εκδηλώσει, όπως το να φέρνουν 240 θέματα, όπως καταλαβαίνετε αυτό, με θέματα που ήταν εκτός σκοπού του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν είναι για μηδαμινά ποσά, όταν είναι σαφής ο νόμος με τι πρέπει να ασχολούμαστε, ή όταν φέρνανε θέματα τα οποία ήταν άσχετα με την διοίκηση και λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, όπως καταλαβαίνετε, έτσι υποβαθμιζόταν ο ρόλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Και όταν με η κορυφή του Παγόβουνου ήταν τώρα με μία αίτηση, την οποία την έχουμε τηθεί εδώ και πολύ καιρό, όλοι γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να πλέξω το εγκόμιο της καρδιολογικής ή το τι κόσμο βλέπουμε ή το τι κόσμο εξυπηρετούμε ή ποια είναι η προσφορά μας στην Κρήτη, και αρνήθηκε λέγοντας εγώ αποφασίζω ποιες είναι οι ανάγκες, συγγνώμη, εγώ έτσι δεν μπορώ να λειτουργήσω. Εγώ θα λειτουργήσω και θα εξακολουθώ να λειτουργήσω θεσμικά, μπορώ να συνεργαστώ με τον οποιονδήποτε, αλλά πάνω στα πλαίσια του αλληλοσεβασμού, του διαλόγου, της κατανόησης και της αξιοπρέπειας βασικό, πάνω απ' όλα. Δεν ήταν πάντα προβληματική η συνεδρίαση. Επικοινωνιακά. Βέβαια υπήρχαν σαφώς και πάντα οι αντιρρήσεις, οι αντίθετες απόψεις. Υπήρχαν και διοικητικά συμβούλια τα οποία είχαν ιδιαίτερη ένταση. Αλλά όλοι γνωρίζετε το τι είχε γίνει πέρσι, ας πούμε, με τους ανησιολόγους. Και ποια ήταν η πρακτική και ποια ήταν η αντιμετώπιση η οποία υπήρχε. Τα ίδια πράγματα σημαίνουν όποτε υπάρχει διαφωνία. Η διαφωνία δεν λύνεται με διάλογο, αλλά λύνεται με έναν αυταρχισμό και με μια αντιμετώπιση η οποία νομίζω ότι δεν αρμόζει σε μία διοίκηση το να απολυταρχικά να λέει ότι αυτό είναι και όχι να γίνεται μέσω μιας διαλογικής συζήτησης. Μπορώ να αναφέρω πάρα πολλά περιστατικά, δεν θέλω να αναφέρω. Απλά εγώ θέλω να σταθώ στο θεσμικό, στο θεσμική λειτουργία ενός διοικητικού συμβουλίου που εάν ο αιρετός, εγώ έχω εκλεγεί, ο άλλος έχει διοριστεί, εάν ο αιρετός δεν εισακούεται ή ακόμα και να μου πει ότι έχεις άδικο, γι' αυτό είναι ένα, δύο, τρεις λόγους. Αλλά αυτός που δεν είναι αιρετός αποφασίζει και λέει αυτό θα κάνω, συγγνώμη, θα καταργήσουμε τα διοικητικά συμβούλια, δεν έχει λόγο. Υπάρχει λόγος να υπάρχουν. Ας διορίζει η κυβέρνηση το διοικητή, δεν χρειαζόμαστε οι υπόλοιποι.